δυστυχώς τελειώνει αυτή την χρονιά, Κώστα. Για αυτό το σύλλογο που έχει προσφέρει απίστευτες επιτυχίες στο ρεύμα του καθλισμού. Μέσα σε 15 μέρες όχι μόνο φτάσαμε σε ένα τελικό, σε δύο τελικούς και δύο μετάλλια. Οι 15 μέρες είναι ένα τυχαίο γεγονός. Θεωρώ ότι μια πολύ σοβαρή δουλειά ξεκίνησε από την αρχή της χρονιάς, με πολύ κόπο. Η επιστροφή του Κώστα έφερε πολλή ενέργεια στο σωματείο, έφερε ένα ξεκούραστο πνεύμα με καινούργιες ιδέες και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ. Όχι βοήθησε, ήταν καταλήτης στο να γίνουμε όλα αυτά τα πράγματα και να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα από όσα έχουμε κάνει στο παρελθόν. Μπορεί να σημαίνει για ένα σύλλογο η κατάκτηση αυτής της επιτυχίας σε επίπεδο μίνι κορασίδων. Ένα σύλλογο που ξέρει πολύ καλά και το έχει αποδείξει ότι μπορεί να στηρίζεται στα δικά του παιδιά. Εξαρτάται για ποιο σύλλογο μιλάμε. Άρα για τη Βουλιαγμένη μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα για τον Ολυμπιακό. Για μας όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι βρεθήκαμε σε δύο τελικούς. Είναι η πρώτη φορά που βρεθήκαμε σε δύο τελικούς στις ηλικιακές κατηγορίες των κοριτσιών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μέλλον, ότι μπορούμε να έχουμε πίστη σε αυτό που κάνουμε και ότι αυτό μπορεί να μας γεμίσει όρεξη και αισιοδοξία για να συνεχίσουμε το έργο. Και περιμένουμε και καλύτερα χρόνια στο γυναικείο πόλο, όχι άμεσα. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο τέτοια εποχή μπορεί να συζητάμε και να λέμε ότι κοίτα τι κάναμε φέτος, ας πούμε, και είναι δύσκολο να φτάσουμε πιο πάνω από αυτό κτλ. Και φέτος πραγματικά, επειδή το έχουμε πει αυτά τα τελευταία 3-4 σερί χρόνια, κάθε χρόνο το ίδιο λέμε, 5 ίσως δεν ξέρω πόσα, κάθε χρόνο κάτι καλύτερο γίνεται. Οπότε τώρα τι να πω, ό,τι και να πω μπορεί να φανεί τέτοιο. Σίγουρα όταν υπάρχει ακόμα πιο πάνω, είναι αυτό το οποίο θα βάζουμε στόχο. Πέρυσι, ας πούμε, το καλύτερο που είχαμε κάνει ήταν η τρίτη θέση στις νεάνιδες και στις γυναίκες. Φέτος ήρθε η δεύτερη θέση στις νεάνιδες και στις μίνι κορασίδες. Γιατί όχι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σωστό τρόπο και να βάλουμε στο κεφάλι μας να πάμε να κατακτήσουμε ένα πρωτάθλημα. Δεν λέω ότι είναι εφικτό, αλλά είναι ένας στόχος ο οποίος μπορούν να έχουν τα παιδιά στο μυαλό τους. Πώς μπορεί να αισθάνεστε όμως, έχοντας φέρει τόσες πολλές επιτυχίες και ουσιαστικά ο κόσμος του Ρεθύμνου δεν σας γνωρίζει καλά-καλά, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα καν να σας παρακολουθήσει. Εντάξει, αυτό είναι άλλη μια κουβέντα, την οποία τη λέμε επίσης 10 χρόνια. Τώρα είναι το παράπονο μας. Εμείς το μόνο που ζητάμε από τον κόσμο είναι να μας εμπιστευτεί τα παιδιά του. Θέλουμε τα παιδιά στην πισίνα. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει με διάφορους τρόπους ότι μπορούμε να μεγαλώσουμε καλά παιδιά και καλούς αθλητές. Έρχονται και επιτυχίες, έρχεται αυτό που ψάχνει ένας καλός αθλητής και νομίζω ότι το μόνο που θέλουμε είναι να μας εμπιστευτούν οι γονείς στα παιδιά τους.